Το γκολ του Diego Romano, για πες γκολ, όπως και το πρώτο που πέτυχε ο Λεωζίνιο. Και πάλι ο Romano για τον Περόνε, πάλι φάτσα με τον Αθανασιάδη, το πλασέ 0-3 στο 89. Να λοιπόν που κάποιες στιγμές οι αλλαγές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Ηρακλής με τον Σαραμαντά, βάλα πολύ δυνατά για τον Τσιλιανίδη. Ο Αντέτζο ήταν αυτός που ήλεγξε αλλά έκανε λάθος. Τσιλιανίδης πολύ ωραία για τον Περόνε, το shoot goal! 1-0 ο Ηρακλής στο 7ο λεπτό με τον Περόνε. Καταπληκτική συνεργασία των παικτών. Τώρα ο προπονητής. Ανοιχτά! Romano. Τσιλιανίδης. Πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Περόνε. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. 1-1. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει. Η απάντηση του Ηρακλή στον κόλ της Φιωρεντίνα. Εκπληκτική παλιά από τον Τσιλιανίδη για τον Περόνε. Και ο Περόνε. Ο Γιώχανσον με τον Ανάκογλου. Δεν προσέχει την μπάσα του Ανάκογλου. Περόνε περνάει από τον Ανέστη. 2-1. Στο 34 Εμμανουέλ Περόνε. Ο Ηρακλής ανακτά. Μία. Πρώτη φάση του δεσμού του κυπέλου για φέτος. Πρώτο παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή και της Λαμίας. Περόνε απέναντι στον Μπλάζιτς. Περόνε 1-0 ο Ηρακλής μπροστά στο σκορ. Βαγγέλη. Θα περάσει και τον Κόρσιεντς, θα του δώσει και όσο χρόνο απομένει συμμετοχής. Ο Γιάννης Ματζουράκης μόλις τον φώναξε για να κάνει την τελευταία απαλλαγή. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Περόνε κεφαλιά πάσα, προσπαθεί να κατεβάσει και να σουτάρει άστοχα ο Καρασαλίδης. Χάνει από τον Τσιλιανίδη. Καραγκούνης, Περόνε, Romano. Romano και Περόνε έδωσαν πνοή μεσοεπιθετικά στην ομάδα τους με την είσοδό τους στο παιχνίδι. Βίτς. Περόνε. Κουβάλας. Ρισκάρει με την τρίπλα εκεί, γυρίζει στο Ζιαμπάρι. Romano. Τζόγλου ψηλά. Μπουλού την κεφαλιά, ο Περόνε κατεβάζει επιτέλους την μπάλα. Λεωζίνιο με τη μία για το Βέλιο. Με τη μία η πάσα του καταλήγει στον Παντή. Γιατί είναι, δούνε και λαβίνει συγκεκριμένη σχέση και οι προπονητές δίνουν σύνθημα από τον πάγκο. Και για να δούμε τι έχει αυτό το παιχνίδι να μας δώσει στα λεπτά που απομένουν, ένα μέχρι το τέλος κανονικής διάρκειας. Τον Μπαρτολίνιο Καρασαλίδης στο Βέλιο που τσίμπησε για τον Περόνε. Πήρε από τον Κολοβέτσιο. Μοντέιρο. Κυριακίδης. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 74. Ο Λεωζίνιο θέλει να δώσει στον Περόνε. Ο Μπακάκης στο Γιώχανσον. Πέκχαρτ. Μπαρτολίνι. Ο Περόνε. Προσπαθεί ο Λουκίνας να μπει στη φάση. Το έχει αντιληφθεί ο Μπαρόχα. Ο Περόνε, ο Λουκίνας, φάουλ στον άρθο. Θα πάρει κύριε γρήγορα ο Τζεμπούρ, αλλά το πλάγιο που κέρδισε η ΑΚ δεν είχε συνέχεια. Ο Περόνε στο Λεωζίνιο, στην κορυφή ανεβαίνει ο Λουκίνας. Ο Σαραμαντάς δεν μπορεί να περάσει από το Λαπρόπουλο. Η πίεση, Μιλούνοβιτς, Κυριακίδης, Ιντζόγλου, πετάει την μπάλα στον Περόνε, τακουνάκι για τον Πασά. Πασάς ο οποίος θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, κάνει φάουλ στη συνέχεια. Αλλά Μπουκουβάλας, Περόνε, συνεργασία με Πουρτουλίδη για να πάρει ο Romano. Μπουκουβάλας ωραία για τον Περόνε. Τσιλιανίδης, η Τζόγλου τον είδε τον Περόνε και του πέρασε καταπληκτικά την μπάλα. Ο Βέλιος από την άλλη βλέπει τον Μπουκουβάλα, αλλού κοιτάει, αλλού πασάρει. Ο Μπουκουβάλας πήρε την κόντρα.
Πελακόπουλος, το έκανε το λάθος, Βερόνε, Λουκίνας, κρατάει και περιμένει την κίνηση του Περόνε. Και πάρα πολύ βοηθάει και ανασταλτικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι τραυματίες Σαραμαντάς και Χαντί. Ο Χαντί πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο Μπουκουβάλας είναι τιμωρημένος, επίσης βασικός και αντικατάστατος από το ξεκίνημα του πρωτάθλημα. Και η κόντρα με τον Περόνε. Για να δούμε, έχει χώρο η Ηρακλής να βγει στην αντεπίθεση. Ο Περόνε ψάχνει τον Πασά. Δεν μπόρεσε να γυρίσει όπως θα ήθελε. Να ξεκινήσουμε το Διονύση Τρούμπο. Διονύση. Πάντως οι έντονες φωνές του κ. Ματζουράκη δεν ήταν για την φάση του Παπάζογλου και το φάουλ που έδωσε ο διαιτητής, αλλά για την λάθος πάσα του Βηγιαφάνες προηγουμένως, ναι. Διότι πάλι υπήρχε στήριγμα. Ψηλά σαν μέσος και έπαιξε και πήγε σε διαστήμη τον Βελιό. Από ό,τι μου λέει ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν έχει κάτι σοβαρό, παραμένει εκτός προς το παρόν, είναι με 10 ο Ηρακλής. Βέλιος αφήνει για τον Περόνε. Πάσα πολύ έξυπνη εδώ για τον Πασά, καθυστέρησε, τον έκοψε ο Παπάζογλου στο 34. Του Ζιαμπάρη, βλέπεις κάτι άλλο καινούριο στο σχήμα? Δεν μιλάμε για παίκτη άλλο. Κρατήθηκε ο Στάμου, ζητήθηκε από τον παίκτη που βγήκε σαν αλλαγή να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο στον Ανάπαυλα για να κάνει ζέσταμα, για να είναι έτοιμος για δεύτερο. Περιοχή στο μάτς. Ο Πορτουλίδης που έχει μεγάλη διαδρομή στον οικόπεδος αλλά κυρίως στη δεύτερη κατηγορία. Στα 32 του, κάποτε ήταν πτυρικά στην ΑΕΚ. Ζητάει ο Ντιγινή, ο Χαβί το δίνει στον Μεχία. Ανέβηκε και ο Ποντουρίδης από την άλλη πλευρά. Η απόκρουση από τον Περόνε που γύρισε και βοήθησε ουσιαστικά αποτελεσματικά την άμυνα. Σε μια φάση που ζήτησε φάουλ, αλλά ο Μάνταλος είχε διαφορετική άποψη. Ρωμάνο, Περόνε, Καρλίτος, Ζαμπάζης. Ζαμπάζης κράτησε αν και πιέστηκε. Ο Μπουκουβάλας τώρα που αποφεύγει τον Μπαϊκαρά, η σέντρα, εκεί όπου δεν υπάρχει παίκτης. Χώρο για σούτ, έπεσε στα πόδια του Ιντζόγλου, πήρε ο Περόνε, ανεβαίνει ο Πασάς αριστερά. Τώρα τον είδε και του πέταξε πολύ ωραία την μπάλα, γυρίζει ο Ζησόπουλος, βγαίνει ο Μπαντής. Και αυτός είναι που σώζει τον Αστέρα. Ο Περόνε έβαλε καλά το κορμί του και κέρδισε την μπάλα, πάει κοντά το Σανκαρέ. Ωραία πάσα, ο Βέλιος έχει χώρο για σούτ, η επέμβαση του Μπαντή. Στο 71 ο Ηρακλής αγγίζει τρίτη. Καρασαλίδης με δύναμη και ο Κλωναρίδης στον Καρασαλίδη που σηκώνει την μπάλα, ο Περόνε έξυπνα στο Βέλιο και αυτός ακόμη καλύτερα πίσω στον Καρασαλίδη. Κίδη. Περόνε, Μακρύς, Μπουκουβάλας. Δυτικό από τη δεξιά πλευρά. Το ίδιο επιθυμεί να συμβαίνει από τα αριστερά και με τον Ναβάρο. Αυτό του λέει συνεχώς. Τον έχει και μπροστά του τον Ναβάρο ο Μάτζιος και είναι πιο εύκολη επικοινωνία. Άλλωστε υπάρχει από πίσω ο Μιλιάζες που θα καλύπτει. Ο Λάζαρ από την παρέμβαση του Μπουλούτ. Ο Περόνε η σέντρα. Ο Πασάς θέλει στο κοντρόλ με αλλαγή κατεύθυνσης να αποκτήσει πλεονέκτημα χωρίς να τα καταφέρει. Για κουμάκι. Λάζαρ. Περόνε κάνει κίνηση ο Μπουλούτ. Βασικότερα τριποτσέρης, ο Μιλιάζες, δυνατή μονομαχία με τον Μπουλούτ, κρατάει ο Περόνε, αφήνει στον Μπουκουβάλα, έχει τέσσερις παίκτες στην περιοχή ο Ηρακλής, ένας από αυτούς είναι ο Περόνε, ο Κυριακίδης, οι κόντρες, ο Άντερσον. Τώρα παίζει γρήγορα ψάχνοντας τον Περόνε, δεν διώχνει ο Ουόν σε πρώτο χρόνο και ο Αργεντινός τα βάζει με δύο νεβέ να του δώσει στήριγμα ο Μπουλούτ, τα κουνάκια από τον Περόνε. Ο Μπουλούτ ψάχνει ανοιχτό διάδρομο, τον έκλεισε ο Μιλούτ. Πρόλαβε το τζαμπούρι, ξέφυγε. Άνοιξε λίγο την μπάλα και έδωσε τη δυνατότητα στον Αντέτζο να κόψει. Ο Ηρακλής συνεχίζει την προσπάθειά του όμως με τον Κυριακίδη. Έχει μπροστά του τον κρόλ, ο Κυριακίδης στο Κλούνα. Νίκη εύκολη. Στο δεύτερο μήχρονο έβαλε τα γκολ της, 0-0 στο πρώτο μέρος. 0-3 το έφτασε στο δεύτερο μέρος για να βάλει ένα γκολ ο Πετρόπουλος στο 90 για το τελικό 1-3. Λεωζίνιο, η προώθηση του Χωριανόπουλου σε πρώτο χρόνο έγινε η σέντρα, πέρασε από όλους, όχι από τον Παντελιάδη. Λιανίδης, ωραία τροφοδότησε για τον Περόνε, άφησε αυτό στον Κυριακίδη, έχει στήριγμα τον Περόνε, με το που μπήκε στο παιχνίδι χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Αργεντινός.
Η μπάλα out στο 78. Μονομαχίες. Ρωμάνο κάθετα για τον Περόνε. Δεν υπάρχει offside. Φάτσα με τον Αθανασιάδη. Σώζεται με τον φύλακα του Πανθρακικού. Επιμένει ο Ηρακλής. Τσιλιανίδης, νέο σουτ. Νέα τρομερή επέμβαση του Γιώργου. Με τη μία ο Μοντέιρο στον Κυριακίδη. Περόνε γύρισε πρόσωπο. Προσπαθεί με το φάλτσο να βρει εστία. Μπορεί να άλλαξε γωνία το κόρνερ, αλλά και εδώ πάει ο Πασάς. Και παίζει το πρώτο κάρι με τον Μπουλούτ. Μία ακόμη κομπίνα στα σώματα από τον Περόνε. Επαναφορά από τον Κυριακίδη. Ο Μάτζιος έχει γυρίσει, διώχνει μακριά. Λιανίδης και σε ρόλο αριστερού μπακ θα έρθει ο Κυριακίδης για να πάει ο Τσιλιανίδης δεξιά μπροστά. Περόνε έκανε το shoot out στο 74. Πέρασε η μπάλα για τον Περόνε. Από τον Τσιλιανίδη ευκαιρία για τον 2-0 ο Περόνε με τα πόδια ο Χοκ. Χάθηκε η ευκαιρία με πρωταγωνιστές τους ίδιους, οι οποίοι έδωσαν και το πρώτο στο γήπεδο της Μυτιλήνης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Καλονής με τον Ηρακλή. Ωραία κίνηση από τον Περόνε και το σουτ που δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, καθώς είχε δύο παίκτες τουλάχιστον αριστερά του. Το Τσιλιανίδη που είχε φάουλ στον Περόνε από τον Σιόντι. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε λοιπόν τους εθελοντικούς οργανισμούς στήριξης παιδιών που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία. Το καναλιό Nova Sports σε όλους τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής. Μαζί μας είναι σήμερα ο Σπύρος, παρακολουθεί την... Κουρτουλίδης. Φάουλ για τον Ηρακλή. Στον Περόνε. Λίγα μέτρα έξω από την... Ο Περόνε διώχνει ο Κεϊτά. Και φάουλ τώρα, καθώς ο Περόνε ξαναδιώχνει, κερδίζει ο Ηρακλής. Ακούμε τον Παναγιώτη. Συνεχιστεί το παιχνίδι. Φάουλ τώρα στον Περόνε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Θεός για μπάζεται, πάει στην πάσα. Αφήνει έξυπνα ο Πουρτουλίδης στον Περόνε. Περόνε ζυγίζει τις επιλογές του, προτιμά να κρατήσει την μπαλά. Κατά πόδας ο Παπάζογλου έκανε τη σέντρα σημαδεύοντας τον Πουρτουλίδη. Εξαιρετική επέμβαση για τον Πανεπιστήμιο. Κάνει την κόντρα από τον Ζαμπάζη. Περόνε τώρα που στριφογυρίζει. Στο Βέλιο επιχειρεί να δώσει στο δοκάρι του Βέλιου η ευκαιρία. Του Ρωμάνο εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Αθανασιάδη. Και από την άλλη πλευρά, σωτήρια επέμβαση του Χουάντερσον στο πλασέ του Χαβίτο. Με το πόδι. Κυριακίδης, Μπουλούτ. Με τα πολλά έφτασε μπάλα στον Περόνε. Όχι ο Μπουλούτ, κεφαλιά, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μετράει, διότι υπάρχει υπόδειξη. Κουρτουλίδης για τον Περόνε. Φυσικά ο Βλάχος. Πλέον υπάρχει στο γήπεδο κανονικό δεξιμπάκο και ο Μασούρας παραχωρεί πλάγιο. Μπάλα πέρασε Πουρτουλίδης τώρα. Ξανά Περόνε. Ποιος θέλει να περάσει από τον Αναστασιάδη. Μπαίνει στην περιοχή, πέφτει. Μπάλα καταλήγει στον Χοκ. Εκτέλεσε ο Λεωζίνιο. Η επέμβαση από τον Ρομπέρτο. Άλλη μία εντυπωσιακή στο μάτς. Μοντέιρο θέλει να... Ρωμάνο στο κόρνερ. Κεφαλιά από τον Περόνε. Σταθερά σε καλή θέση ο Καντιμύρης. Επαναφορά του Μπουκουβάλα. Κεφαλιά από τον Περόνε. Τώρα ο Λαμπρόπουλος πηγαίνει εκεί όπου ο Αγκούλο, ο Μπαρτολίνη, ο Αποστολόπουλος τα λένε για την προηγούμενη φάση. Κυριακίδης.
Ο Ντίνας είναι στη γωνία για το κόρνερ του Πλατανιά. Διώχνει ο Περόνε που γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του και το έκανε με ουσία για τον Ιρακ. Σκιαμπάρης. Στον αέρα ο Περόνε δεν έδιωξε ο Ιτούα, θέλει να μπει στη φάση ο Πασάς. Πρόλαβε, έδιωξε ο Σελίν. Και δυσκολεύεται στο μάτς. Στην οργάνωση του παιχνιδιού. Βέλιος. Τώρα ανεβαίνει ο Ρωμάνο. Το κόρνερα τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Αγρινίου. Γύρισε και έκοψε ο Περόνε. Η φάση του αγώνα οπωσδήποτε. Ο Άντερσον από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Με τις επεμβάσεις του. Κούσας. Περόνε. Η Τζόγλου με τη μία. Ο Σερφά. Περόνε. Κυνήγει ο Λαδάκης. Ο Μπαϊ. Εκτελεί ο Πασάς. Ο Περόνε, δοκάρι και από κοντά η ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή στο 48. Προπονητή του. Καρλίτος. Κρατάει ο Καρλίτος, είχε στις επιλογές του, έκανε μια σέντρα. Με τρεις παίχτες στην περιοχή, ο Ηρακλής κεφαλιά έγινε από τον Περόνε, χωρίς όμως να ανησυχήσει ο Τσιτώτας. Μπαίνει ο Λάζαρ. Με πολλούς παίχτες τώρα στην περιοχή και για τις δύο ομάδες. Σούτ από το Βέλιο στην κίνηση. Μπάλα πάνω από την εστία του Τσιτώτα.